Σπύρε, τα μυαλά. Βέβαια, σε κάθε απογοήτευση για δύναμη στιγμή, η Μόσχα δεν έπαψε ποτέ να είναι το αποκούπι μας. Αλλά η ζωή όλων μας από εκείνη τη μέρα έχει αλλάξει, μάλλον όχι η ζωή. Αλλά ο τρόπος που βλέπαμε την ύπαρξή μας μέσα σε αυτήν. Αποκτήσαμε ξαφνικά στόχο, προορισμό. Μέχρι και ο Ντούζεμπαχ, που τον φωνάσαμε χαριετικά μωρό με επειδή περπατούσε κορδωμένος, άλλαξε. Εγώ το παίζω και αυτό. Αποφάσισε μάλιστα να παραιτηθεί από το στρατό και επιτέλους για πρώτη φορά στη ζωή του να δουλέψει. Ο μόνος που δεν ίδρωσε το αυτί του ήταν ο Σολιώνη. Ερωτευμένοι και οι δύο μαζί μου. Ο Ντούζεμπαχ και ο Σολιώνη. Μονομαχούν στο τέλος και ο Ντούζεμπαχ σκοτώνεται. Πάνω που λέγαμε να παντρευτούμε. Δεν πάω καλά. Είπα το τέλος. Αλλά τι σημασία έχει. Την αγαπώ
και τη σέβομαι! Τα κουντέ! Τη σέβομαι! Και θα φοράει ό,τι χρώμα που άτσα αρέσει. Τα κουντέ! Θα φοράει ό,τι χρώμα που άτσα αρέσει. Και θα το πάρει ο διάολος. Όποιον τολμήσει να έχει ένα πρόβλημα με το χρώμα του που άφουνα είναι τα τάσα. Θα το πάρει ο διάολος. Αυτός είναι ο Αντρέη, ο αδερφός μας, επιστήμονας, παρορμητικός και επιπόλαιος. Παντρεύτηκε ένα τσόλι και ταντεύει τα παιδιά του πρωτοπόπου που τα νομίζει για δικά του. Θα τον πει να στο ευγενική, τίμια και προπάντων ειλικρινής. Όσο ευγενικός, τίμιος και ειλικρινής είναι κι αυτός. Που παράτησε την επιστήμη του για να πετροπίνει και να έχει τρελαθεί το μυαλό μου. Και έβαλε και υποθήκη το σπίτι πίσω από την πλάτη μας. Ευγενικός που φέρεται στο κακομύρι των Αλβανών των Φεραπών, λησκινεζό! Στο τσεπουτίκιν όμως, τον καραβανά τον γιατρό, στέκεται σούζα. Εκεί δεν τον παίρνει να πουλάει μαγιές. Παράτα με κι εσύ. Δεν υποκλάψε. Δεν θα μπορώ να τα παραδώσω. Υπάρχεσαι εσύ. Αν δω την μικρή μου υπογραφή. Ήσουν ερωτευμένος με τη μάνα μου. Πόσο δεν τώρα αυτό. Σε ρωτάω. Ήσουν ερωτευμένος με τη μάνα μου. Πολύ. Κι αυτή. Κι αυτή. Κι αυτή λέω. Ήταν ερωτευμένη και αυτή μαζί σου. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Γιατί ρωτάς. Τίποτα. Έτσι δεν τους. Πώς το. Κάτι έχεις. Τίποτα. Τσακώθηκαν οι αδελφές μου με την Ατάσα. Την πρόσβαλαν δηλαδή. Ξέρεις την Ατάσα την αγαπώ. Και δεν θέλω να την βλέπω να φύγει. Έχει βέβαια και μια ανυπόφορη πλευρά. Αλλά είναι ωραία γυναίκα. Πώς να το κάνουμε. Ώρες-ώρες αισθάνομαι πως οι αδελφές μου τη ζηλεύουν. Κυκλοφορούν και διάφορα κουτσοβολιά. Τι σου λέω τώρα.
Πάω να δω τι κάνει. Κάτι. Τι. Αυτό που σου λέω. Κάτι. Με ελαφρά. Παράτα τα όλα και φύγε. Μια ζωή την έχεις διηγηθεί. Δεν υπάρχει λεφτά. Είσαι λόγω. Δεν υπάρχουν. Εγώ. Εσείς. Νομίζουμε πως υπάρχουν μέσα στην πραγματικότητα. Κάπως έτσι ξεκίνησε την καρδιά. Όλη η πόλη μπορούσε να κάνει. Σαν να έπρεπε να πληρώσουμε για κάτι που δεν θέλουμε. Γεμίσαμε άστεγους. Τρομαγμένοι όλοι και ανήπολοι. Είχαμε συνηθίσει στην εφημερία μας και τη θεωρούσαμε δεδομένη. Κάποιος πρέπει να σου μηδενίσει το ποτέ για την αντιστάση σου. Έτσι και με εμάς. Μεγάλη καταστροφή. Γιώργα Μάσαφε, μαζί με την Ανθίστα, την παραδουλεύτρια μας. Λόγω για τους άστεγους. Του Φεντώτη, του Κεκέ που είχε το καψιμί. Του Κάη Κανόνα. Να πάρει και αυτό. Να. Να και αυτό. Να πάρει και αυτό. Αφήσα! 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 Ένα καλή του. Ένα καλή μου έργο. Κάθισε. Είμαι εγώ εδώ, δεν σε διώχνει κανείς από όσα. Κανείς. Πήγαινε, Αλέξη.